Τόκι, τόκι, δε συνοδεύω. Πάνω πια στο πανόραμα. Και του φέρνουν ένα βιβλίο με φωτογραφίες και ο Σταμάτης αρχίζει να ψάχνει. Το ξεφυλίζει και σε μια στιγμή βλέπει τη Ρούλα. Αυτή είναι η Ρούλα. Ρούλα τι λένε. Ρούλα Καλινίδη. Πρίτσιπα. Μέσα σας. Να λέει. Μαρία Κοφιρουμή. Μαρία Ξεφοράς. Μαρία Μετακόρ. Και λοιπά και τα λοιπά. Και τα λοιπά. Ο Γιαννάκη. Κι αμολούνται που λες μάγκα μου οι λαγωνίτες, ο αστυνόμος και ο Θάνος στο σπίτι. Εγώ είχα βάλει ένα δούβλο από το κοντέξι και έχω σαν μέσα το πορτοφόλι αυτό που μου είχε φέρει η Ρούλα και τη Σκάρ. Πάρε εσύ το περιπότ και αν με πέρα στα σελήνια σου Φώτη να απολαύσεις θάλασσα. Βούλεψε αυτή και ήρθε η ώρα να μου χτυπήσουνε την πόρτα για αστυνό. Καλώς τα παιδιά, ρε. Πού είναι η κόρη σου. Ω, γουρδομπλο μπατσάκωνα μπατζόλι μια χριστορούλεμα. Βλαστήμησα. Άσε το σκροφάκι, ούτε που να το ξέρω δεν θέλω. Από τότε που ξελογιάστηκε με εκείνο το βλογιοκομμένο, ούτε που πατάει στο σπίτι. Ο αστυνόμος άναψε τσιγάρα. Ο Θάνος έψαχνε έξω στην αυλή. Ενωλή, η γειτονιά λέει ότι μένει εδώ. Δεν μίλησε. Περνάει κανένα δεκάλεπτο και γυρίζει ο Θάνος με το πορτοφόλι. Και δυο κόμπερ στα γέντα. Μπράβο, ρε Γιαννούλη. Τρομερή σκέψη. Το πορτοφόλι, γιατί το έβαλε στο πορτέτσι. Να βγαπαίνει. Καλά το πορτοφόλι, κύριε αστυνόμε μου. Η όρνη δεν σου ομορφία αυτή. Οδηγορικά. Κύριε αστυνόμε, κύριε Και μιλάς πολλά από το τηλέφωνο.